Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. 11 Μαΐου 1771, 22 Μαΐου 1825. Γεννήθηκε σε μια φυλακή της Κωνσταντινούπολης το Μάιο του 1771. Η Μπουμπουλίνα ήταν μέλος μιας επαναστατικής οικογένειας. Ο πατέρας της ήταν στη φυλακή λόγω του ρόλου του στον ξεσηκωμό ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Μπουμπουλίνα γεννήθηκε κατά τη διάρκεια μιας από τις επισκέψεις της μητέρας της στη φυλακή. Όταν πέθανε ο πατέρας της, η Μπουμπουλίνα και η μητέρα της πήγαν να μείνουν στην Ύδρα και μετά στις Σπέτσες. Παντρεύτηκε και έμεινε χείρα 2 φορές, κληρονομώντας μεγάλες περιουσίες από τους συζύγους της που ασχολούνται με την ναυτιλία. Η Μπουμπουλίνα ήταν 40 ετών, οι Οθωμανοί προσπάθησαν να δημεύσουν την περιουσία της στις Σπέτσες και αυτή αναγκάστηκε να φύγει στην Κωνσταντινούπολη, όπου αναζήτησε προστασία από τον Ρώσο πρέσβη. Αποφασισμένη να γυρίσει στο νησί της και να πολεμήσει, έγινε μέλος μιας μυστικής κίνησης και εξόδεψε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της για αγορά πλοίων, συμπεριλαμβανομένου και του θωρικτού Αγαμέμνων. Αυτή στατολόγησε άνδρες από τις Σπέτσες και αγόρασε οπλισμό, πυρομαχικά, τροφή και ρουχισμό για τους φαντάρους και τους ναύτες της. Το Μάρτιο του 1821, 12 μέρες πριν από την επίσημη έναρξη του πολέμου της ανεξαρτησίας της Ελλάδας, ήταν η πρώτη που σήκωσε την σημαία της Επανάστασης. Έλεγε ότι πολέμησε κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης για χάρη του έθνους της. Η Μπουμπουλίνα επέδειξε εξαιρετική φιλοπατρία. Της αποδίδονται πολλές ηρωικές πράξεις κατά τη διάρκεια του πολέμου. Αυτή ξεκίνησε με 8 πλοία να σχηματίσει τον ναυτικό αποκλεισμό γύρω από το ναύπλιο. Η καταστροφή του τουρκικού στόλου κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας στο λιμάνι των Σπετσών εορτάζεται κάθε χρόνο το Σεπτέμβρη στο νησί με το Φεστιβάλ της Αρμάτας. Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της Ελλάδας, βρήκε τραγικό θάνατο κατά τη διάρκεια μιας οικογενειακής διαμάχης. Τη σκότωσε ο πατέρας της κοπέλας με την οποία είχε κλεφτεί ο γιος της. Η ειδική ζωή της Μπουμπουλίνας απαθανατίστηκε στο νησί των Σπετσών σε ένα μουσείο που κάποτε ήταν το σπίτι της.
στο σπίτι της που στέκει επί 3 αιώνες πίσω από το λιμάνι, μπορεί να δει κανείς την περίφημη μαντήλα της, διακοσμημένη με χρυσό, το πιστόλι της και πολλά άλλα προσωπικά της αντικείμενα.